Καλώς ήρθατε λοιπόν στη φάση των 16 του Evolution. Σημερινός αγώνας είναι μεταξύ Basket Osaffron και Miami Heat, με τις μαύρες εμφανίσεις η ομάδα των Miami Heat, ενώ από την με τις Gleb είναι η Basket Osaffron. Και ξεκινάμε ήδη το σκορ με τον Χαλεπλή να βάζει μπροστά τους τυπικά φιλοξενούμενους για σήμερα. Να πούμε μερικά στατιστικά όσο θα ξεκινάμε τον αγώνα. Βλέπουμε τις απαντήσεις να είναι ούτως ή άλλως αρκετά γρήγορες από τα χέρια του Πρεβενά. 3-3 ήδη δεν έχουμε φτάσει. Μόλις περάσει από το μισό λεπτό έχουμε ένα σκορ με δύο τρίποντα. Όπως έχουμε και το τρίτο σερί, δεν το έχουμε. Περνάμε λίγο στατιστικά γενικά, τις φόρμες και το τι γίνεται στους αγώνες τελευταίους αγώνες των ομάδων. Με τους τυπικά γηπεδούχους ο Μπασκετός Αυριστή τερμάτισε στην τρίτη θέση με σκορ 5-3 στον Όμιλο. Οι τελευταίοι αγώνες είναι αρχικά σειρά από τον τελευταίο προς τον παλαιότερο. Ήταν τους Monsters με 89-97, νίκη επί τον Best of με 62-75 και ήταν στον πόντο από τους LA Lakers, Los Angeles Lakers, 77-78. Απ' την άλλη τους Miami Heat έχουμε τους που τερμάτισαν έκτη με σκορ 2-5 στον όμιλό τους, πάλι με την ίδια σειρά. Με τους Salonika Seven Slippers ήταν η ήττα με 57-72, νίκη επί της Ονοκατάητας με 57-58 και εμείς μαμούς ήταν 62-44. Έτσι για να έχουμε και μια γενική εικόνα της των αγώνων στο Evolution των δύο ομάδων. Από τα ευχάριστα που θα παρατηρήσετε λίγο αργότερα στον πάγκο των Μπασκετόσαυρων, όχι βασικά που βλέπουμε, αλλά από την απέναντι, δηλαδή και παιδιά των παιχτών που θα μπορείτε να παρατηρήσετε από εδώ πέρα, καταλαβαίνετε πολύ εύκολα και το κλίμα που υπάρχει στον, γενικά στο τουρνουά, σε όλες τις διοργανώσεις από το μπασκετάκι. Αυτό έχω να αναφέρουμε για αρχή. Μπάλα είναι υπέρ των Μπασκετόσαυρων στα χέρια του Μπαριώτη, του Τσιγαρίδα, ήταν η παραφορά, αλλά δεν ολοκληρώνει ποτέ η επίθεση. Να δούμε και την επίθεση τώρα των Miami Heat. Πολύ ωραία διείσδυση και το καλάθι από τον Θεοδουλίδη. Λεωτής θα κατεβάσει για τους Μπασκετόσαυρους. Είναι ένας δύο, θα κάνουν ένα κακό λογοπαίγνιο και με συγχωρείτε. Είναι δύο ταιριαστούς σήμερα στο γήπεδο. Σας βρισκόμαστε στο γήπεδο της 10 Academy. Νούμερο 10 από την πλευρά των Μπασκετόσαυρων, Λεωτής Νίκος που αναφέρουμε νωρίτερα. Και τώρα από την πλευρά των Miami είναι ο Σταματάκος. Έτσι, μόνο για λόγω παιχνιού και με συγχωρείτε γι' αυτό. Στην επίθεση Miami Heat με την μπάλα στα χέρια του Γιάννη. Πολύ ωραία κίνηση του Θεοδουλίδη. Θα πάρει το φάουλ, δεν καταφέρει να σκοράρει για να δώσει τη διαφορά. Το φάουλ έχει γίνει από τον Πρεβενά. Δύο βολές στον Θεοδουλίδη. Θα δούμε αν θα είναι και επιτυχημένες. Πρώτη έστωση, 5-6 το σκορ. Η δεύτερη δεν είναι επιτυχημένη. Το rebound στα χέρια του Ποζίνη. Στην κυκλοφορία η μπάλα από την πλευρά των Μπασκετόσαυρων. Μπάλα θα πάει κάτω από την μπασκέτα και εκεί ο Λεωτής θα καταφέρει να σκοράρει. Καλεπτής θα κατεβάσει τους Μαϊάμι, θα πάει να δώσει την επίθεση, να ψάξει και τις, και τις επιλογές του. Το Ζουλίδης
πάρει το σούτ από απόσταση χωρίς επιτυχία στη λήξη του χρόνου. Αλλαγή κατοχής, μπάλα στους Μπασκετόσαυρους. Να πούμε γενικά ότι και οι δύο ομάδες είναι αρκετά δυναμικές. Υπόσχονται χωρίς να το ξέρουν ένα πολύ δυνατό αγώνα. Φαουλ κερδισμένο από τον Πάλπα. Τη δεύτερη βολή έστοχη, διαφορά ανεβαίνει στους τρεις. Αλεπλής στο κατέβασμα. Πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Λεωτής με μια γρήγορη επίθεση. Θα δούμε αν θα ισχύσει αυτό, πάρει πιο οργανωμένα. Θα απαντήσει του Λεωτής, θα σκοράρει 11-6 για τους κρυφικά γηπεδού τους Μπασκετόσαυρους. Κατέβασμα από τον Γιαμούφη. Πολύ ωραία κυκλοφορία, πολύ ωραίο το πέρασμα και η εκτέλεση από τον Χατζηδη Βακαλέλη. Για τις πιο ωραίες προσπάθειες που έχουμε δει, σίγουρα πιο ωραία που έχουμε δει μας τώρα και από αυτές που μας αρέσει να βλέπουμε. Το Τσιχαρίδα. Σουτ χωρίς επιτυχία. Αλλά θετικό το rebound. Θα μπει μέχρι μέσα ο Κοπτερίδης. Το σουτ δεν είναι επιτυχημένο από τα χέρια Τσιχαρίδα. Χαλεπίσα προλάβει την μπάλα. Θα βρει στα χέρια του Χοπτερίδη και βγει εκτός. Δεκαδεύτερα και δεν είναι επιτυχημένο το σουτ που γίνεται. Λεωτής σε αυτό το διαρκές rebound. Ο Χοπτερίδης μέχρι μέσα, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Φάουλ του κερδίου Τσιχαρίδας και θα τον πάει στην γραμμή των βολών. Πολύ είναι άστοχη. Θα δούμε και την δεύτερη. Θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Και η μπάλα για τους Miami Heat. Το σκορ στο 11-8 παραμένει. Αλλάζουμε την, αλλάζει η κατοχή. Θα κατεβάσει ο Γιαμουφίλ. Θα βρει τον Μακαλέλη. Χαλεπλής. Είναι η κυκλοφορία. Αυτό που μας είπε ο Χαλεπλής είναι ότι επειδή και η ομάδα δεν έχει ιδιαίτερο πάγκο σήμερα, είναι μόνο ένας παίχτης να βρίσκεται στο πάγκο, θα πάνε σε επιθέσεις διαρκείας για να μπορέσουν να κρατήσουν χαμηλά για το σκορ. Και από την άλλη πάντως θα πούμε και οι Μπασκετόσαυροι δεν έχουν ιδιαίτερο βάθος στον πάγκο, οπότε και οι δύο ομάδες θα λειτουργήσουν σε ένα παρόμοιο ρυθμό. Μπάλα βρήκε πόδι, οπότε είναι στην κατοχή των Μπασκετόσαυρων. Και θα καταφέρει ο Κερίς να σκοράρει. Παλεπίσει στην αντεπίθεση, στην εφηβιασμό. Και ένα πολύ ωραίο καλάκι του Χατζη Βακαλέλη. Κατεβάζει ο Λεωτής, το σκόρ είναι στο 11-10 και απομένουν λιγότερο από 4 λεπτά για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Πολύ ωραία κυκλοφορία, θα μείνει κατοχή για τους Μπασκετόσαυρους.
Τελευταία 12 Λεοντίσα πάρει το σούτ, θα σκοράρει 13-10 για την ομάδα των μπασκετών Σαυρών. Για μου ξεκατεβάσει. Κυκλοφορία είναι φτάσει μπαλά κάτω από την μπασκέτα που βρίσκει τελικά 4 αντιπάλους του Χατζη Βακαλέλης. Χωρίς επιτυχία το σουτ κατεβάζουν μπασκετός Σαυρή. Αυτό θα πάρει το σουτ. Αμαρκάριστος αλλά χωρίς επιτυχία ο Βερβενάς. Το δουλείς θα κατεβάσει. Φάουλ από τον Χοπτερίδη. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Πάμε σε πιάνω χέρια στο Καλεπλή. Έτσι Μαϊάμι. Θα προσπαθήσει να βρει το κατσίδι. Θα καταφέρει να κατήσει την μπάλα. Θα κερδίσει και το φάουλο τον Λεοντή. Δεν καταφέρει να σκοράρει όμως. 13-10 παραμένει το σκορ. Στη γραμμή το βολόν φέρνει το Καλέλης. Πρώτη βολή δεν θα... Πήγα να πω δεν θα κάνει τη χάρη αλλά η μπάλα κάνει βόλτα και καταλήγει μέσα. Η δεύτερη δεν θα έχει επιτυχία. 13-10 το σκορ. Κοπτερίδης, αντίπαλο Χαλεπλή. Στην κυκλοφορία της μπάλας, τσιγαρίδας. Κοπτερίδης, Τρεβενάς. Ο Ρίγας θα καταφέρει να κάνει την επίδεση. Χαλεπλής θα βγει μέχρι μέσα μόνος του. Θα ισοφαρίσει σε 13-13. Με την κυκλοφορία σε μπάλα στην επίθεση και θα είναι φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Τσιγαρίδας. Τρίτο ομαδικό και δεύτερο φάουλ του Σπυρίδη. Πρώτη βολή άστοχη. Δεύτερη όμως θα βρει στόχο 14-13 για την ομάδα μπασκετόσαυρων. Αλεπλής για τους Miami. Θα βρει τάση χώρο. Πάσα για τον Σαματάκο. Κρατήσει πολύ ωραία ο Σπυρίδης έξω. Αλλά χωρίς ηλικία το σουτ. Μια επίθεση χωρίς να καρποφορεί για την ομάδα των Miami Heat. Τρίας πολύ ωραία κίνηση, θα καταφέρει να σκοράρει. Έχει το τριμπάουν της Σιγαρίδας, ούτε αυτό σε δεύτερο χρόνο θα καταφέρει να σκοράρουν. Θα λεπίσει, θα τρέξει, επίθεση, θα κερδίσει το φάουλ και είναι το τέταρτο ομαδικό για την ομάδα των μπασκετόσαυρων στην πρώτη περίοδο με 1-32 να απομένουν. 14-13 το σκορ υπέρ των μπασκετόσαυρων, ευκαιρία για ανατροπή. Πρώτη βολή είναι έστοχη, έχουμε το παιχνίδι στην ισοπαλία. Θα δούμε και την δεύτερη βολή του Χαλεπλή. Έστοχη, 14-15 παίρνει η ομάδα του μπροστά. Λεοντής θα κατεβάσει για τους μπασκετόσαυρους. Ένας. Λεοντής θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την
μπάλα στο τσιγάρι, θα καταφέρει αυτό το σκοράρι στην διαδρομή. Θα μπορέσουν να βγουν Μαϊάμι, θα λεπλεί, θα πάει μέχρι μέσα, θα καταφέρει ένα σκοράρι, θα πάρει το rebound. Όχι, θα πάρει το rebound. Και η μπάλα βρίσκει τελευταίο τον παίκτη του Μαϊάμι. Οπότε η μπάλα αλλάζει κατοχή για του μπασκετόσανδρου. Κατεβάσει λέω ότι τελευταίο λεπτό σιγά σιγά τη πρώτη περίοδου. Πρεμενάς δεν θα είναι επιτυχημένη η μεταβίβαση προσπάθηση προς ορίγα. Οπότε είναι ακόμη μια επίθεση που δεν θα έχει αποτέλεσμα. Σπυρίδης με Βακαλέλη θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Οδεύουμε προς το τέλος. Πολύ ωραία πάσα από την Τσιγαρίδα, πολύ ωραία συνεργασία. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει όμως την Τσιγαρίδα. Θα πάρει το χέρι κατοχή, αλλά θα προσπαθήσει να κρατήσει την μπάλα στα χέρια του ο Ποζίνης. Γι' αυτό η Μαϊάμι κινητό στην επίθεση. Σπυρίδης θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Χατζη Πακαλούλης θα βρεθεί εκεί να πάρει το rebound. Να δούμε αν θα λεπλήσει. Δεν θα καταφέρει να κάνει επίθεση. Πολύ καλή άμυνα πάνω στον παίκτη του Miami από Πρεβερά και Λεοντή. Υποχρεώνουμε σε λάθος. Και μένουν 12 δεύτερα. Τελευταία επίθεση πιθανότητα για την πρώτη περίοδο στα χέρια του Μπασκετόσαυρων. Λεοντής θα πάρει το σουτ, θα κερδίσει το φάουλ. Το φάουλ που χρειάζεται πάνω στον Σταματάκο. 3 δευτερόλεπτα απομένουν για την λήξη 14-15 στο σκορ των Miami Heat. Θα δούμε τις βολές αν θα μπορέσουν να αλλάξουν το σκορ. Λοντής δεν είναι επιτυχημένη η πρώτη βολή του. Θα δούμε την δεύτερη. Δεύτερη έστοχη. Να δούμε τι θα κάνουν οι Χαλεπλής. Δεν θα προλάβει το σουτ. Και αν το δοκίμαζε τους άλλους δεν ήταν εντός χρόνου. Πρώτη περίοδος στο παιχνίδι μπασκετόσαυρων με Miami Heat 16 Evolution. Είναι στο 15-15. Επιστρέφουμε στην δεύτερη περίοδο κατοχή των μπασκετόσαυρων. Το σκορ 15-15. Υπάρχει ένα πολύ ευχαριστώ κλίμα σήμερα τόσο και για την διευθυντική ομάδα. Και έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε και με παίκτες και με διευθυντές για να καταλαβαίνουμε και εμείς το τι συμβαίνει. Το κλίμα το σημερινό είναι αρκετά ευχάριστο και τις δύο ομάδες και από την διευθυντική ομάδα. Θα ευχόμαστε να κρατηθεί μέχρι τέλους, γιατί το μπάσκετ είναι ένα έντονο αγώνα, ένα έντονο άθλημα που δεν είναι απίθανο να αλλάξει από στιγμή στη στιγμή όλη η ψυχολογία και φυσικά και οι καταστάσεις των παιχτών. Οπότε μένουμε στο άγνωστο μέχρι τέλους. Αλλά η αρχή ως τώρα είναι πολύ ευχάριστη. Το Φτερίδης και το Ρίγα. Τσιγαρίδας, Χοπτερίδης ελεύθερος των τριών πόντων. Έστοχο! 18-15, πρώτο καλά για τη δεύτερη περίοδο. Είναι από τα χέρια του Χοπτερίδη. Σαματάκος θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Αλλά θα πάει και το rebound έστω και από μακριά. Και θα καταφέρει δεύτερη προσπάθεια το να σκοράρει. Ρίγας και ανακόπτει την επίθεση ο Σπυρίδης. Κατεβάζει τώρα ο Παριώτης. Με την πιστοφορία της μπάλας. Ο Τερίς μέχρι μέσα θα καταφέρει να σκοράρει. Θα έρθει από μηχανής θεός για το καλάθι ο Πάλπας. Πλευρά στο Miami Heat.
κλείσει ένα πολύ ωραίο ψηλό μπλοκ από τον Ρίγα. Αν το έχω περίδει, αν θα φύγει μέχρι μόνο μέσα για σκοράρι, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Η επίθεση πλέον είναι ξανά η ομάδα των Μαϊάμι, δεν θα καταφέρουν να σκοράρουν. Ο Ρίγας ούτε εδώ θα καταφέρει με τέταρτη σερή επίθεση χωρίς καλάθι. Θα σπάσει το σερί. Ο Ρίγας δεύτερη ούτε. Θα έρθει πάλι πάνω στο σκοράρι για τους μπασκετόσαυρους. Κυκλοφορίες μπάλας από τους Μαϊάμι. Ελεύθερος ο Μαρκάρης του Παλαιστής, δεν θα καταφέρει να κάνει το 22-18, παραμένει στο 22-25 το παιχνίδι. Στο δεύτερη περίοδο, δεύτερο δεκάλεπτο, η ομάδα του Μαϊάμι δεν έχει βρει ακόμα σκορ. Απ' την άλλη, στους 7 πόντους η ομάδα των Μπασκετόσαυρων. Πορτέρδη στο rebound. Σου τριών πόντων, ανεπιτυχές. Χαλεπλής. Να δούμε αν θα βρουν τον πρώτο τους πόντο εδώ πέρα. Τον Βακαλέλης. Βήματα χρειώνονται εδώ πέρα. Αλλαγή ο Θεοδουλίδης στην θέση του Σπυρίδη για την Βίβα του Μαϊάμι. Για παραφορά τους μπασκετόσαυρους στα χέρια του Παριώτη. Ζυγείς επιλογές, πάει στο Ρίγα η μπάλα. Θα περάσει προς τα μέσα. Κυκλοφορία. Γενικώς την έχουν χρησιμοποιήσει και την έχουν εκτελεστεί όπως το βλέπουμε και τώρα. Η ομάδα των μπασκετόσαυρων της φορά. Ο Ρίγας είναι ο τελικός αποδέκτης και σκόρε. Είναι στο 24-15 το παιχνίδι. Το σκορ ούτως ή άλλως της περίοδου είναι και το σερί που τρέχουν. Είναι στο 9-0. Θα προλάβει κανονικά ο Χοπτερίδης, θα βάλει και το καλάθι, 26-15. Το σερί είναι στο 11-0, δεν έχουν σκοράρει ακόμα οι Μαϊάμι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Δε καταφέρουν να πάρουν μια επίθεση. Τα σκοράρισμα ανέβει η ψυχολογία τους λίγο. Να δούμε ποιος θα το ψάξει αυτό το σουτ. Το Δουλίδης. Θα αφήσει στον Σαματάκο, θα καταφέρει το σκοράρι. Γρήγορη πάσα μπροστά με τη μία στον Χομπτερίδη, δεν καταφέρει να σκοράρει. Πολύ ωραία συνεργασία τους μπασκετόσαυρους. Το πρέσ, προσπάθεια για το πρέσ, δεν είναι επιτυχημένα. Της Βακαρέλης αφήνει. Για Μούτκης, για τον Χαλεπλή, θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Και φάουλ πάνω στο rebound υπέρ του Πάλπα. Πρώτο ομαδικό στο δεύτερο δεκάλεπτο. Φάουλ το έκανε ο Χατζη Βακαλέλης. Παλιώτης θα κατεβάσει. Ρεβενάς θα βρει το σουτ, δεν θα βρει στόχο όμως. Χαλεπλής, γρήγορη πάσα, επιτυχημένη στα Ματάκος και σπάει το σκορ, σπάει το 0 της δεύτερο δεκαλέπτου για την ομάδα των Miami. 26-17 το σκορ, στα μέσα ακριβώς έγινε αυτό το συμβάν. Και παρόλα τα πιο ωραία αυτοκαλάθια που θα δούμε, Ρεβενάς θα μπορέσει να σκοράρει. Θα Βακαλέλης να δώσει ένα από τα πιο παράξενα highlight. Γιαμούκης. Χατζη Βακαλέλης. Χαλεπλής. Ξαναβρεί το Χατζη Βακαλέλη μέσα στο γραφιστό. Δεν καταφέρει να σκοράρει. Το Δουλίδης όμως θα πάρει το rebound. Δεν θα μπορέσει να κρατήσει την μπάλα. Θα πιέσουμε τον Παριώτη. Μόνος και επιτυχημένος σε αυτή την προσπάθεια του θα είναι ο Ποζίνης. Θα ανεβάζει διαφορά στους 13
30-17. Βάλε πλείς. Σταματάκος, ο Χαλεπλή και ο Δουλίδης θα πάρει την προσπάθεια, θα πάρει και τους δύο πόντους την ομάδα του. 30-19 το σκορ. Μπαριώτης, κατέβασμα. Πολύ ωραία κυκλοφορία στους μπασκετόσαυρους. Σουτ τριών πόντων, δεν θα καταφέρει να κλείσει αυτή πολύ ωραία συνεργασία το σουτ Περβενά. Σταματάκος, πολύ ωραίο το ρολ, θα καταφέρει να σκοράρει. 30-21, γρήγορη επίθεση από την πλευρά του μπασκετόσαυρου και επιτυχημένη από τον Περβενά. Οπότε είναι δυνατό να κυλάει γρήγορα το παιχνίδι. Το επιχειρούν και οι δύο ομάδες αυτό, προσφέροντας ταχύτητα και ευκαιρία για περισσότερους πόντους. Το Δουλίδης δεν καταφέρει να σκοράρει. Και το χείλε για τους Miami Heat. Καλέλης στην παραφάνω του μέχρι ο Περβενάς ζητάει βάρ για την απόφαση της κατοχής. Αστειευόμενος φυσικά και περιπαιχνιακός θα μπορούσαμε να πούμε. Και το σούτ του ελεύθερο χωρίς επιτυχία. Κάτσι Βακαλέλης στο rebound. Είναι ούτως ή άλλως ο Βακαλέλης είναι με 10,3. Με 12 rebound το μέσο όρο. 10,3 είναι η πόντη του. Τσιγαρίδας, Περβενάς, δεν καταφέρει να σκοράρει. Η μπάλα είναι για τους Miami, οι οποίοι είναι στο 2-11-32-21. Αλλαγή στην θέση του Γιαμούκη, μπαίνει ο Σπυρίδης και τους Miami. Καλεπλής. Σταματάκος, θα βρει το Σπυρίδη. Πάρα πολύ ωραία κίνηση με την Βακαλέλη, θα σκοράρει. Το 32-23 το σκορ. Την επίθεση των μπασκετόφωνων, αν θα υπάρξει άμεση απάντηση. Μπαριώτης, Περβενάς, ελεύθερος του τριών πόντων. Η απάντηση δεν δίνεται. Σταματάκος, λέτε ότι η ομάδα του Μαϊάμι θα έχουν ένα πολύ δυναμικό και γρήγορο τέμπο. Για τις Μακαλέλης δεν καταφέρει να σκοράρει. Κερδίζοντας το φάουλ και τις δύο βολές από τα χέρια του Μπαριώτη. Δύο βολές, να δούμε πώς και τι θα γίνει στις βολές. Η διαφορά είναι στις 9-32-23 για την ομάδα των μπασκετόσαυρων. Να δούμε αν θα μειωθεί από τις δύο βολές του Χατζη Βακαλέλη. Πρώτη βολή είναι άστοχη, παραμένει το σκορ. Και η δεύτερη είναι εύστοχη. Έχουμε διαφοροποίηση πλέον στο σκορ. 32-28 στο μείον 8. Κατεβαίνει διαφορά για την ομάδα των Miami Heat. Σε μια ακόμα επίθεση είναι αρκετή κυκλοφορία οι μπασκετόσαυροι, κάτι που μας έχουν συνηθίσει αρκετά, ούτως ή άλλως. Θα δούμε ποιος θα είναι τελικός αποδέκτης. Πιο πολύ φαίνεται τα παιδιά απ' έξω από την τελική υποδοχή. Γρήγορα το Θεοδουλίδη, εκείνος είναι ο Ρήγας για να κάνει το κλέψιμο. Μπάλα όπως έπαιρνε το Θεοδουλίδη, τον χτύπησε και στο δάχτυλο. Φύγει στο δάχτυλο. Τσιγαρίδας. Θα πάρει προσπάθεια, θα σκοράρει. 34-24. Σε τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Με δημιούργησε την μπάλα. Θα ότι είναι το δάχτυλο που κρατάει συνέχεια στον αγώνα. Καλεπλής για τρεις, χωρίς επιτυχία. Ρήγας, Λεωτής. Θα δούμε πώς θα βγει ο συνδυασμός. Τσιγαρίδας, επιτυχημένος συνδυασμός. 36-24.
μια ολόκληρη επίδυση για την ομάδα των Miami. Θέλω να πάνε μέχρι τέλους στο μείον 12. Κυρίες, Καλυκλής θα σκοράρει τα τελευταία 5 δεύτερα για την ομάδα των μπασκετών Σαββρών. Ο Κερίδης θα σουτάρει χωρίς επιτυχία. 36-26 το σκορ της δεύτερης περίοδου. Περιμένουμε να πάμε σιγά σιγά και προς την τρίτη. Επιστρέφουμε στο τρίτο δεκάλεπτο σε σημερινή αναμέτρηση μεταξύ μπασκετών Σαββρών και Miami. Το σκορ είναι στο 36-26 υπέρ των τυπικά γηπεδών των μπασκετών Σαββρών. Δηλώσεις άμεσα από τον Γιαμούκη στην κάμερα ότι δεν τον θέλει μπάλα. Ρίγας δεν καταφέρει να σκοράρει. Αλεπλής για τους Miami τώρα στην μπάλα. Βακαλέλης θα πάρει το σουτ, εύστοχο. 36-28 μειών με η ομάδα Miami. Πάω συγκριτικά με την προηγούμενη περίοδο που είχαν μείνει για 5 λεπτά χωρίς σκορ. Σκοράρουν πρώτοι και νωρίς στο τρίτη στην περίοδο. Ανοίγουν το σκορ στην περίοδο δηλαδή. Τσιγαρίδα σουτ 3 πόντων χωρίς επιτυχία. Καλεπλής. Βάζει την μπάλα, θα πάει μόνος του, δεν θα καταφέρει όμως να σκοράρει. Γαρίδας δεν έχει περάσει το κέντρο, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση για το να βγουν προς πίσω. Χατζηβακαλέλης θα πάει μόνος του μέχρι μέσα, δεν θα καταφέρει ούτε εδώ να σκοράρει. Αντιγράφει νωρίτερα τον Χαλεπλή. Να σε κατεβάσει, θα πάρει και το σουτ. Μια επίθεση σερή χωρίς αποτέλεσμα. Γιαμούκης με το Χαλεπλή. Σουτ 3 πόντων. Συνεχίζει το αρχικό σερή και των δύο ομάδων. Στην τρίτο δεκάλεπτο. Πρεβενάς. Μην θα κάνουν σε αυτήν την επίθεση η ομάδα των Μπασκετών Σαββρών. Θα πάρει το σουτ. Ακόμη ένα χωρίς επιτυχία. Από τα 2 λεπτά μόνο ένα καλάθι έχουμε δει ως τώρα. Αυτό ήταν από τον Χατζηφακαλέλη. Ένα σουτ από μεσαία απόσταση. Καλεπλής. Σπυρίδης. Ζυγιάζει τις επιλογές του. Για μου το σουτ χωρίς επιτυχία. Κατεβαίνει η μπάλα από τα χέρια του Μπαντιώτη. Ρίγα στο σουτ, χωρίς επιτυχία. Τσιγαρίδας ούτε αυτός καταφέρει να σκοράρει. Ψηλότερα από όλους ο Σπυρίδης θα κατεβάσει το ριμπάουν. Καλεπλής. Και ο Δουλίδης θα πει μέχρι μέσα. Αλλίωση του σουτ. Και θα έχουμε σκορ. Ελεύθερο τρίποντο για Μούκη για 3. 36-31. Μας αρέσουν οι κράσεις των παιχτών σήμερα να παίζουν με την κάμερα. Έχουμε άλλαξει την τοποθεσία της. Βολεύει τους παίχτες. Μου φαίνεται να ευχαριστούνται όταν πέναν από μπροστά. Μπαριώτης για το Ρίγα. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Το βουλής σπρώχνει την παράσταση της Ελληνίας Βακαλέλη. Γιαμούκης δεν θα γίνει καλή πάσα. Έχουμε αλλαγή στη θέση του Ρίγα. Θα μπει και του Πρεβενά. Θα μπουν Κοπτερίδης και Λεοντής. Επαναφορά διπλά για γραμμή για την ομάδα των Μπασκετών Σαββρών. Και κατέβασμα από τον Μπαριώτη. Περάσει η μπάλα, πολύ ωραία κυκλοφορία. Σουτ χωρίς επιτυχία από τον Λεοντή. Καλεπλής.
μπάλα. Το Χαλεπλή. Παιδιά δεύτερα απομένουν, η Θεοδουλής θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Και κατέβασμα επίθεση από τον Μαριώτη. Λεωτής τώρα, ανοίγει τον Μαριώτη. Πολύ ωραία η μπάλα, περνάει στο ζωγραφιστό και εστόχο. Έστω η προσπάθεια του Πάλπα. Θα ανεβάσει το σκορ στο 38-31. Λίγο πριν την μέση του τρίτου δεκαλέπτου. Χαλεπλής με το Σπυρίδη. Ενώ ο Χαλεπλής θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Λεοντής κατεβάζει. Πάει μόνος του, δεν καταφέρει να σκοράρει. Τσιγαρίδας θα κερδίσει το φάουλ από τον Γιαμούκη. Κοίτα και τη συγγνώμη του ο παίχτης του Μαϊάμι. Δεν ήταν εστιασμένο, αλλά φάουλ είναι φάουλ. Η συνομιλία του Περβενά, πάντως με τον Λιοντή. Του Περβενά του λέει κάποιος μη κάνει πυρουέτες. Είναι έτσι, είναι υπέρχες τις στιγμές. Θα σου πω την δικιά μου την πλευρά τουλάχιστον. Ότι δείχνουν πρώτο το κλίμα και κατά δεύτερον είναι και από συμπίεση ούτως ή άλλως ψυχολογία. Όχι του μεταξύ Τσιγαρίδας στοχίσει την πρώτη βολή. Η δεύτερη δεν θα έχει τέτοιο αποτέλεσμα. Σταματάκος θα πάρει την μπάλα. Πολύ ψηλό το πρες. Αντιβακαλέλης. Χαλεφλής, έχουν περάσει στο κέντρο. Σταματάκος. Αντιβακαλέλη. Δεν περνάει η πάσα. Ο Τερίδης πάει μόνος του. Πολύ ωραίο το μπλοκ από τον Θεοδουλίδη. Και θα πάρει και την κατοχή, καθώς η μπάλα ξαναβρίσκει τον Ποβερίδη. Λεύσιμο τον εφηδιασμό. Ο Περίδης ξανά μπλοκ, αυτή φορά είναι με φάουλ από τον Θεοδουλίδη. Πάμε για αντιγραφή της προηγούμενης φάσης. Δύο βολές για τον Χωτερίδη και για να ψήσει το προβάδισμα. Η πρώτη βολή. Δεν χρειάζεται να πω κάτι, φαίνεται το τι συνέβη. Δεύτερη, και αυτή δεν βρίσκει στόχο. Σταματά Κώστα, μειώσει το σκορ 39-33. Διαφορά είναι στους 6. Μπαριώτης, Πορτερίδης. Θα περάσει πολύ ωραία την μπάλα του Τσιγαρίδα. Θα καταφέρει να σκοράρει. Θα πάρει την μπάλα. Σταματάκος θα κερδίσει τη διεκδίκηση. Θα την κρατήσει και το λάβει πριν βγει εκτός. Τσιβακαλέλης. Σταματάκος. Εκτός για Μούτης για 3. 39-36. Και έχουμε time out για την ομάδα των Μπασκετόσαυρων σε ένα παιχνίδι που για μου και στη τρίτη περίοδο έχει δώσει σημαντικά καλάθια. Έως τώρα έχουμε άλλη εικόνα. Πάμε στο time out των δύο ομάδων. Τρέχουμε μετά το time out που πήραν οι Μπασκετόσαυροι. Το σκορ είναι στο 39-36. 3,5 λεπτά το τέλος της τρίτης περίοδου. Έχει γίνει τέρμι το παιχνίδι στη τρίτη περίοδο. Θα έχουν ανακάμψει σχεδόν σε πλήρη βαθμό η ομάδα των Miami Heat από μια κακή σχετικά δεύτερη περίοδο που θα μείνει 5 λεπτά χωρίς να σκοράρουν. Τους έχει βοηθήσει προς το παρόν όπως πήγε το παιχνίδι. Ο Τερίς θα προλάβει και θα κλέψει πριν για μου τους πάρει την μπάλα και τη μόνο του. Θα μπει μέχρι μέσα, πολύ ωραία προσπάθεια, προσκύνηση.
και ανάμεσα σε δύο θα καταφέρει να σκοράρει. Ανεβαίνει διαφορά ξανά στους 5. Είσαι στη Μαϊάμι, θα δούμε τι θα υπάρξει. Ο Πτερίδης βγαίνει μόνος του και θα σκοράρει για το 43-36, 2,5 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει δώσει πολύ ωραίο ρυθμό έως τώρα και οι δύο ομάδες. Παρότι είχαμε πει στην αρχή, αυτό μας είχε δηλώσει ο Χαλεκλής στην αρχή, ήταν για αργό ρυθμό, δεν τον βλέπουμε, αλλά μας βοηθάει σε πολύ ωραίες στιγμές έως τώρα. Όπως γρήγορα κλεψίματα, πάσες μεγάλης απόστασης, αλλά και λάθος βλέπουμε εδώ πέρα, οπότε δεν μας αφήνει το παιχνίδι χωρίς suspense έως τώρα. Ο Πτερίδης θα κλέψει, θα πάει μόνος του, θα δούμε αν το κάνει μόνος του. Θα κερδίσει το φάουλ, καθώς την ώρα που πήγαινε να πασάρει στο Λιοντίο Σαματάκος θα τον κόψει, αλλά με φάουλ είναι το τρίτο ομαδικό. Αναφορά για τους μπασκετόσαυρους. Λιοντής. Κάνει την κυκλοφορία. Ρίγας θα μπει μέχρι μέσα, θα σκοράρει με δυσκολία, αλλά θα καταφέρει να βάλει το καλάθι. 45-38. Ξαναρχίζει να χτίζει διαφορά η ομάδα των μπασκετών Σαυρών σε ένα παιχνίδι που είπαμε τρέχει γρήγορα, παρότι από την αρχή δεν το περιμέναμε αυτό και λόγω και των βάθος των δύο ομάδων. Πέρα φάουλ του Ρίγα πάνω στον Σαματάκο, πρώτο ομαδικό. Αναφορά την πλάγια γραμμή για τους Miami Heat. Χατζηβακαλέλης. Χαλεκλής. Τι χρεώνει, χρεώνει γραμμή όπως έπισε ο Χαλεκλής για την διεκδίκηση της μπάλας. Βρήκε το σώμα του στην τελική γραμμή όσο είχε επαφή με την μπάλα. Το αποτέλεσμα να αλλάζει η μπάλα χέρια. Πάει σε αυτά τον μπασκετόσαυρο, κατεβάζουν τον Μπαριώτη, μπάλα έξω πάλι στον Λεοντή. Τσιγαρίδας. Σε πολύ ωραίες κυκλοφορίες πάντως η ομάδα των μπασκετόσαυρων. Χαλεπλής. Το διήγησε να κατεβάσει το ρυθμό. Τελευταία δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Το Δουλίδης δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα. Είναι οδύς στο κλέψιμο. Γρήγορα. Αλλά ο Χαλεπτής που θα καταφέρει να κάνει το κλέψιμο. Αμυντική απάντηση των Miami Heat. Γιαμούκης. Βακαλέλης. Ακόμα ένα κλέψιμο. Θα δούμε τον συνδυασμό. Ρίγας. Θα σκοράρει το 47-38. Μια επίθεση ολόκληρη για την ομάδα του Miami. Θα το πάνε μέχρι τέλους από όσο φαίνεται. Αλλά δεν θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν ούτε το σούτ θα το πάρουν. Θα να πάρουν η ομάδα των μπασκετόσαυρων. Τέλος τρίτης περίοδου 47-38. Επιστροφή για το τέταρτο τελευταίο δεκάλεπτο. Θα δούμε θα και τελευταίο όπως έχει κυλήσει ο αγώνας. Είναι άγνωστο το τι μπορεί να συμβεί. 47-38 το σκορ του αγώνα υπέρ των μπασκετόσαυρων που έχουν και την πρώτη επίθεση της περίοδου. Λεωτής δεν καταφέρει να σκοράρει. Φάουλ. Το οποίο είναι. Λοιπόν, κοιτάμε σε ποιον έχει χρεωθεί. Στον Γιαμούκη από ό,τι φαίνεται. Χρεώνεται το φάουλ στον Γιαμούκη. Το οποίο έχει κερδίσει ο Κοζίνης. Δάλ πάς στον Λεοντή. Δεν καταφέρει να σκοράρει το rebound. Είναι όμως στα χέρια του. Έστω και έμεσα το κεφάλι του Σαματάκου. Το πρόσωπο του Σαματάκου.
Βαριώτης. Βαριώτης θα σκοράρει 49-32 φορά πάλι στους 11. Σταματάκος στην επίθεση στο Μαϊάμι. Να δούμε την απάντηση. Και Βακαλέλη στο σούτ για 3 χωρίς επιτυχία. Ζιγάρι να σε κατεβάσει την πάντα για την ομάδα των μπασκετών Σαυρών. Αχιέντου Χαλεπλή. Εμποδίζουν την πάσα προς τον Λεοντή. Θα πάρει το σούτ Λεοντής χωρίς επιτυχία. Σταματάκος. Δεν θα πάρει το σούτ εδώ πέρα ο Σπυρίδης. Θα περάσει την πάσα. Κυκλοφορία στο τέλος της επίθεσης για Μούκης δεν θα σκοράρει. Αλλά Χατζη Βακαλέλης θα στο rebound στη λήξη της επίθεσης θα σκοράρει να μειώσει σε 49-40. Διαφορά κατεβαίνει ξανά σε μονοψήφιο. Θα δούμε τι θα φέρει κάτι αυτή η επίθεση για τους μπασκετόσαυρους. Στο παρόν είναι άκαρπη. Ντάλπας. Λεοντής κυκλοφορία πολύ ωραία. Αλλά 3 δευτερόλεπτα εντός ζωγραφιστού κατά την μπασκέτα, όπως λένε όπως σωστά για την ομάδα των μπασκετόσαυρων. Οπότε αλλαγή κατοχή. Χαλεπλής θα πάρει το σουτ, δεν θα στοχίσει. Λεοντής πολύ ωραία για τον Μπαριώτη, θα αφήσει και θα σκοράρει ο Ποζίνης. Ανεβαίνει διαφορά ξανά στους 11, 91-40. Σταματάκος με την μπάλα. Σπυρίδης, θα πάρει το σούτο ο Σταματάκος χωρίς επιτυχία. Αμυντικό το rebound με τον Δάλφα. Κυκλοφορία, ακόμη μια φορά δεν έχουν πάει στη γεστική επίθεση, αλλά δεν το πληρώνουν οι μπασκετόσαυροι. Χαλεπλής, Γιαμούκης, Ξανέλη Χαλεπλή, δεν θα πετύχει τον βιασμός. Γιαμούκης θα πάρει το σουτ, θα ευστοχίσει, 51-42. Μειώνουμε ξανά στους 9. Μπάλα στο πόδι του Σπυρίδη, ανακόπτει την επίθεση. Τριπλή αλλαγή για τους μπασκετόσαυρους, Τσιγαρίδας περνάει εκτός, περνάει εκτός και ο Ποζίνης και ο Λεοντής εντός Ρήγας, εντός θα είναι ο Φορτερίδης, εντός και Περβενάς. Ρήγας μπαίνει, θα πάρει το σούτ χωρίς στοιχεία, παίρνει το rebound όμως. Φορτερίδη, Βεβενάς, Ράλφας δεν καταφέρει να σκοράρει. Για μου τους rebound της ομάδας των Miami. Θα μπορέσουν Miami να μειώσουν το σκορ για να αλλάξουν την οτροπία του αγώνα. Το σούτ αυτό το Σαματάκο δεν είναι επιτυχημένο. Κατοχή για τους μπασκετόσαυρους. 6 λεπτά απομένουν για τη λήξη του σημερινού αγώνα και βάση διαφοράς και το πως έχει κλείσει ο αγώνας νομίζω είναι όλα ανοιχτά. Ο Τερίδης χωρίς πτυχία το σουτ. Καλοκλής θα φύγει μόνος, θα περάσει τους πάντες, θα κερδίσει το φάουλ, θα πάρει τις δύο βολές που χρεώνεται. Να δούμε. Είναι αρχή χρεωθεί νομίζω στον Μπαριώτη. Όλα αυτά όπου έχει χρεωθεί δύο βολές για την ομάδα των Μαϊάμι, συγκεκριμένα στα χέρια του Χαλεπλή. Έστω την πρώτη βολή, 51-43.
Για να δούμε και τη δεύτερη. Έστοχη, 51-44. Δίνει διαφορά στους 7. Περίπτωση για τον Βρεβενά. Ζαλ πας. Και μια ευθεία πάσα για τον Μερίγα. Δεν μπορείς να κρατήσει την κατοχή. Καλεπλής. Ζαλ πας εκεί. Απλώνει τα χέρια και θα δούμε. Φαουλ του Χαλεπλής πάνω στην Δάλπα. Πήγαινε ευθεία για κλέψιμο, αλλά ήταν φαουλ. Με το πράγμα που αναρωτήθηκε ο Δάλπας είναι αν είναι καλά ο αντίπαλός του. Παραπενέ πολύ ωραία το σούτ, δεν θα είναι επιτυχημένο. Βακαλέλης καλεπλής το σούτ για 3 χωρίς επιτυχία. Καθαρίζει η Δάλπα στον αέρα. Ανεβάσει ο Περίδης. Πρεβενάς θα πάρει το σούτ. Έστοχο. 54-44 διαφορά στους 10. Ασφαλείας διαφορά σίγουρα αυτή για την ομάδα των μπασκετόσαυρων. Για δύσκολη πάσα. Δεν θα επιχειρήνει μόνος του ο Φοπτερίδης, θα σκοράρει. Θα αυξηθεί διαφορά πλέον στους 12-56-44, 4-4 για τη λήξη της περίοδου στον σημερινό αγώνα για τους 16 της Evolution μεταξύ Μπασκετόβρου και Miami Heat. Να δούμε τι θα γίνει, τι επιφυλάζει η τελευταία αυτή μισή περίοδος. Φάουλ του Δάλπα πάνω στο Σπυρίδι. Περιμένουμε να κάνουμε στο δεύτερο ομαδικό για την ομάδα των Μπασκετόσαυρων. Επικίνδυνη η πάσα, αλλά τελικά έχει αποτέλεσμα. Τέλει δεν ήταν φάουλο, οπότε καταλάβουμε είναι κλέψιμο. Ήταν φάουλο όντως, πέρασε τα 14 απλώς και δεν είναι κυρίες χαμπάρι. Βαριώτης. Πάλι στον Περίδη από την Ρίγα. Δάλπας. Έξω το Πρεβενά. Παραφύγιο χέρια του Βαριώτη. Γιατί την καταφέρουν στην κρατήση εν τέλει. Παρά την πίεση στο Ματάκου. Φάουλ. Δεν θα χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί. Φάουλ. Τα Ματάκος χάνει πάνω στην τρίπλα την μπάλα. Κάνει υπερπίδηση. Ο Περίδης. Πρεβενά σου τριώσε πόντων χωρίς στοιχεία, θέλεις να πάρει το rebound. Εδώ Δάλπα. Πάλα στα ακροδάχτυλα. Και χωρίς επιτυχία. Κλέψιμο όμως από την ομάδα των Miami. Γιαμούκης θα πάρει το σουτ. Δεν θα στοχίσει. Πάλι μπαλά καταλήξει στα χέρια του Φοβερίδη. Λες και έχει μαχρύξει στα χέρια του για σήμερα για τα rebound. Βαριώτης. Η εγκύπηση η Κάισα και τον Πασκετό Σαυρών. Πρεβενά σούτ χωρίς στοχίση. Ο Βακανέλης και στο rebound. Καλεπτής θα τρέξει. Την επίθεση. Τα χέρια του Μπαριώτη δυσκολεύουν τον Χαλεπλή. Δεν θα κάνει επίθεση. Κρατάει όμως την κατοχή. Πάλα βγαίνει εκτός υπέρ των Μαϊάμι. 14 θα το πλέον απομένουν. Έτσι Βακανέλης. Γιαμούκης. Φάουλ του Πρεβενά, τρίτο ομαδικό για την ομάδα των Μπασκετόσαυρων, 56-44 το σκορ, 2-28 για τη λήξη τέταρτης περίοδου. Μια καλή επιλογή ήταν ένα γρήγορο καλάθι το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα για την ομάδα των Miami Heat, να δώσουν μια ψυχολογία. Αν θα το καταφέρουν εδώ, Χαλεπλής, Σπυρίδης, δεν θα καταφέρει να στοχίσει, θα σπάσει το σερί των αρνητικών επιθέσεων, θα μειώσει στους 10. Αναφερώνεται λίγο το ειδικό αναπασταμφανότητα. Θα δούμε και τη συνέχεια όμως αν θα υπάρξει
κάποια γενικά πάντα στο Μαϊάμι να πλησιάσουν στο σκορ. Ποπτερής, πολύ ωραίο ψηλό μπλοκ που κάνει ο Χατζηπακαλέλης. Γιαμούκης, Καλεπλής, Γιαμούκης θα πάρει το σουτ, θα εστοχίσει, αρχίζει να αλλάζει λίγο η ροή. Το σκορ είναι στο 58-48, στους 10 διαφορά. Και έχουμε φάουλ του Γιαμούκη πάνω στον... Δίνει πολλά φάουλ στο σκρίνι, το φάουλ μου στο τσιγάρια πρέπει να ήταν. Παναφορά από την πλάγια γραμμή για την ομάδα Μπασκετό Σαμπρόν, είναι το τρίτο ομαδικό αυτό. Ο Περίδης τα σκοράρει με ταμπλό. Ανεβαίνει το σκορ. Διαφορά πάλι στους 11 μετά από αρκετή ώρα. Γιαμούκης στην κατοχή. Χατζηβακαλέλης θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα, θα πάρει όμως Χαλεπλής. Θα κάνει και το σούτ χωρίς επιτυχία. Γρήγορα η μπάλα για τον Μπρεβενά. Θα πάει σε προοργανωμένη επίθεση. Κίνησε πολύ ωραία το Κοφτερίδη η μπάλα. Θα κάνει δυο εκείνες που θα πήγε κανονικά μέσω καλάθι. Τελευταίο λεπτό του αγώνα στο συν 13. Βλέπουμε τους παίκτες να έχουν ευχαριστηθεί τον αγώνα έως τώρα, ασχέτως αποτελέσματος, 61-48. Βλέπουμε και τα παιδιά που έχουν πλέον στον αγώνα. Θα καλέλει στο σουτ χωρίς ευστοχία. Λεωτής στην πίσω πλευρά του Γιαμούκη. Σπυρίδης δεν θα καταφέρει να σκοράρει σε πρώτο βαθμό. Η τάπα που γίνεται από τον Ρίγα είναι φάουλ. Βλέπουμε και ένα τύπο high five με το εξή του Ρίγα και του διαιτητή την ώρα που πάει να υποδείξει το νούμερο. Σπυρίδης δεν θα σκοράρει. Μητές στις δύο οι βολές. Τσιγαρίδας. Το φόρια από τους μπασκετούς άνθρωπους. Καλεπλής στην τελευταία επίθεση δεν θα πραγματοποιηθεί, Γιαμούκης μόνο για την διαφορά δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Τέλος του παιχνιδιού, 61-48. Οι μπασκετόσαφοι θα περάσουν στην επόμενη φάση και θα καταφέρουν να βγάλουν εκτός τους Miami Heat με 61-48.